Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε για την εκτόξευση του δορυφόρου ΕΛΑΣΑ-3. Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου, την Τετάρτη 28 Ιουνίου αυτή την εβδομάδα. Ο ΕΛΑΣΑ-3 θα είναι ο μεγαλύτερος σε τροχιά ευρωπαϊκός δορυφόρος. Θα παρέχει, όπως λένε οι ειδικοί, ίντερνετ και τηλεφωνία στα αεροπλάνα που θα υπερίπτανται πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχει μια εγκάλυψη από την Κύπρο μέχρι τη Βόρεια Σκωτία και θα μπορεί να παρέχει συνδεσιμότητα και επιβατικές τηλεπικοινωνίες στους επιβάτες των αεροπλάνων που πετούν πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία Hellasat έχει ιδρυθεί το 2001 και το 2003 είχε εκτοξεύσει το δορυφόρο Hellasat-2, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε υπηρεσία. Ο δορυφόρος Hellasat-2 θα παροπληστεί του χρόνου τον Οκτώβριο, όπου λίγο και τα καύσιμά του. Και γι' αυτόν τον λόγο εκτοξεύουμε αυτή τη χρονιά το Hellasat-3 και του χρόνου θα εκτοξεύσουμε και το Hellasat-4. Ο Hellasat-3 θα έχει βάρος εκτόξευσης 5,8 τόνους. Στη βάση της Ariane Space στη γαλλική Γουιάννα, εκεί όπου θα γίνει η εκτόξευση, αναμένεται να βρεθούν ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, αλλά και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Ελλάδας, Νίκος Παπάς, εκπροσωπώντας τις δύο κυβερνήσεις.